Εγκρίθηκε από τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ η πρόταση μορφής κατά του Προέδρου του κόμματος, Στέφανου Κασελάκη. Στην ψηφοφορία μετήχαν 286 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, τα 210 μυστικά στην κάλπη και τα 76 τηλεφωνικά. Η πρόταση μορφής στηρίχθηκε από 163 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, 120 ψήφισαν κατά και βρέθηκαν δύο άκυρα ψηφοδέλτια. Απαιτούνταν 148 ψήφοι επί του συνόλου των 295 μελών της Κεντρικής Επιτροπής. Είναι πρωτοφανές στην πολιτική ιστορία του τόπου η κομματική γραφειοκρατία να μην αποδέχεται από την πρώτη κιόλας μέρα την ψήφο των μελών του κόμματος. Με μελάτε. Έτσι πέρασα έναν ολόκληρο χρόνο. Τώρα τα ξέρετε όλα. Φτάσαμε στο σημείο η γραφειοκρατία και η νομεκλατούρα του κόμματος, οι διάφορες φράξιες, να επιστρατεύσουν πρακτικές που δεν ανήκουν στο χώρο της αριστεράς, καταφεύγοντας ακόμα να εξευτελίσουν τα αξιότιμα μέλη αυτής της Κεντρικής Επιτροπής, φορώντας τους σακούλα, κουκούλα. Οι αποφάσεις μου θα ανακοινωθούν εκεί που λογοδοτώ και θα λογοδοτώ πάντα στον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ. Οι εξελίξεις αυτές δρομολογούν τις προϋποθέσεις για να πραγματοποιηθεί η εκλογική διαδικασία, η οποία θα περάσει και μέσα από το δρόμο συνεδρίου που θα προκηρύξει η Κεντρική Επιτροπή. Όπως έγινε γνωστό πάντως, τον ΣΥΡΙΖΑ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης την ερχόμενη εβδομάδα θα εκπροσωπήσει ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, Νίκος Παπάς.